άμα ψάχνουμε για κυβερνήσεις που θα μπορούσαμε να συμμαχήσουμε είτε στην Ευρώπη είτε στον υπόλοιπο κόσμο σήμερα, με αυτούς τους σχετισμούς είναι σαν να λέμε ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Ωραία, ωραία. Σε πιάνει η γη. Σωστό. Τι ώρα έρχεστε στο γραφείο? Επτά. Επτά. Οπότε έπιασα για πρώτη φορά στα χέρια μου το ριζοσπάστη. Ήμουνα μαθητής στο γυμνάσιο. Χρόνια της δικτατορίας, 15 χρονών ήμουνα. Και είχε έρθει μια θεία μου, η οποία είναι εδώ στη φωτογραφία, εδώ που έχω στο γραφείο μου. Είναι αυτή εδώ, ξαδέρφη του πατέρα μου, λοιπόν, η οποία τότε ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό, βέβαια. Αυτή η φωτογραφία είναι από τότε, μου την έχει δώσει η ίδια. Αυτό είναι από συνάντηση γυναικών αγωνιστριών της Νότιας Ελλάδας στο Βίτσι. Και αυτή λοιπόν η θεία, η οποία έχει κάνει εξορίες, έχει κυνηγηθεί στη δικτατορία, κουβαλούσε τον παράνομο ριζοσπάστη από την Αθήνα πηγαίνοντας στην πόλη που έμενε, στην Καρδίτσα. Και σταμάτησε στη Λαμία. Και τη φιλοξενήσαμε το βράδυ. Βέβαια, επειδή το σπίτι ήταν χτυπημένο του πατέρα μου, την πήγαμε αλλού και κοιμήθηκε, αλλά τέλος πάντων. Εκεί, τέλος πάντων, όταν τη συνάντησα, μου έδωσε για πρώτη φορά το ριζοσπάστη, τον παράνομο τότε ριζοσπάστη, μέσα στη δικτατορία και τον κράτησα στα χέρια μου. Τότε ήταν για πρώτη φορά, το 1970. Πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην ίδια την κοινωνία, στην ίδια τη χώρα. Περάσαν πάνω από 40 χρόνια βλέποντας αυτή τη φωτογραφία τώρα το 77 στα Χαυτεία. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει από τη ζωή που βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία. Άλλοι έφυγαν από το κόμμα. Άλλοι ξαναγύρισαν τώρα μπροστά στις εκλογικές μάχες και στη συστράτευση για συμπόρευση με το ΚΚΕ και το κάλεσμά μας. Και βέβαια πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν στελεχώσει τις γραμμές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και βρίσκονται, βαδίζουν μαζί μας. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, σήμερα δεν υπάρχει. Όμως υπάρχουν λαϊκά κινήματα, υπάρχει η καρδιά, το μυαλό, η θέληση, η πίστη, η αισιοδοξία και η ελπίδα ότι τελικά αυτή η γη θα γίνει κόκκινη. Αν με ρωτούσε ένας νέος άνθρωπος τι είναι κομμουνισμός, θα του έλεγα είναι η νιώτη του κόσμου. Είναι η άνοιξη της ανθρωπότητας. Γιατί, όπως για να χρησιμοποιήσω μια πολύ γνωστή ρίση του Κάρλ Μάρξ, μέχρι τώρα οι φιλόσοφοι είπε απλώς εξηγούσαν τον κόσμο και τα φαινόμενα. Το πρόβλημα είναι πώς θα τον αλλάξουμε. Γι' αυτό θέλουμε να τον αλλάξουμε και αυτή η προοπτική, η σοσιαλιστική, κομμουνιστική προοπτική είναι αυτή που δίνει πραγματικά το μέλλον για τη ζωή των νέων ανθρώπων. Και φυσικά να πω και μια γνωστή ρίση πάλι του Μάρξ που τη λέει ο μεγάλος συνθέτης μας και φίλος μου, ο σύντροφος ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ότι είναι η κοινωνία, είναι αυτό το ιδανικό που θέλουμε, όπου ο ψαράς θα μπορεί να γράφει ποίηματα και ο ποιητής θα μπορεί να ψαρεύει. Το ΚΚΕ καταρχήν βρίσκεται μπροστά σε όλες τις αγωνίες του, στα προβλήματά του, προτείνει λύσεις και παλεύει κυρίως για αυτά και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και στους δρόμους του αγώνα. Όπως για παράδειγμα αυτό το διάστημα με αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο Γαβρόγλου για την παιδεία, που κάνει ένα ατέλειωτο εξεταστικό κέντρο, που βάζει μεγαλύτερο άγχος στα παιδιά μας και στις οικογένειές τους να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουν για τα φροντιστήρια και κάνουν πανηγύρι μόνο οι μεγάλοι φροντιστηριάρχες. Και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ βρίσκεται στους δρόμους του αγώνα μαζί με τους μαθητές, τα μαθητικά συμβούλια, με τους γονείς τους, με τους φοιτητές, αντιπαλεύοντας αυτό το νομοσχέδιο. Και κυρίως γιατί ανοίγει το δρόμο για να υπάρχει δουλειά μόνιμη και σταθερή, για να μπορεί ο άνθρωπος ο νέος να δημιουργεί με βάση την ειδικότητα που έχει, με βάση τον κλάδο, την επιστήμη που έχει σπουδάσει και όχι να φεύγει στο εξωτερικό ή δεν ξέρω τι, να ψάχνει αλλού να βρει τη διέξοδο για να μπορέσει να ζήσει ο ίδιος αξιοπρεπώς, να ζήσει αύριο την οικογένειά του όταν θα κάνει οικογένεια. Γιατί να μην φύγει ένας νέος στο εξωτερικό σήμερα?
Γιατί αν υπήρχε μόνιμη και σταθερή δουλειά εδώ, αν μπορούσε να δημιουργήσει και να αξιοποιήσει όλα τα ταλέντα του, τις ικανότητές του εδώ στη χώρα μας, στην επιστήμη του, στον κλάδο του, ο καθένας εκεί που θα ήθελε, βεβαίως δεν θα έφευγε στο εξωτερικό. Γιατί η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα, είναι μια πλούσια στην πραγματικότητα χώρα, έχει ένα τεράστιο εργατικό, επιστημονικό και νεανικό δυναμικό που έχει όρεξη να δουλέψει, να δημιουργήσει και να συμβάλλει για την πρόοδο της χώρας του, για την πρόοδο των ανθρώπων της, και άρα από αυτή τη σκοπιά εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος μας. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, μόρφωση δωρεάν, δημόσια για όλους, αξιοποίηση των ταλέντων και βεβαίως υποδομές. Αν δεν έχεις τον απαραίτητο πολιτισμό, τις απαραίτητες υποδομές για τον αθλητισμό, αν δεν έχεις μια σειρά που κάνουν τη ζωή τέλος πάντων ανθρώπινη, δεν λέω πλούσια κλπ. Όμως μόνο έτσι μπορεί να κρατηθεί ο νέος άνθρωπος στην πόλη του, στην πατρίδα του και να μην φεύγει και να περιφέρεται στις χώρες του εξωτερικού. Η ΚΝΕ είναι πάντα πάρα πολύ ισχυρή. Πώς μειώνεται το ποσοστό που φτάνει στην κάλπη ψηφίζοντας ΚΚΕ? Ναι, βέβαια η ΚΝΕ είναι ισχυρή γιατί είναι μπροστά σε όλα. Μόνο τα φεστιβάλ να αναφέρω που έχει γίνει θεσμός πλέον με τέτοια πολιτιστική δημιουργία που είναι μετά τη Μεταπολίτευση 40 τόσα χρόνια μόνο η μοναδική νεολαία που φτιάχνει αυτά τα πράγματα που είναι μεγαλείο για την ελληνική κοινωνία και διέξοδος για την νεολαία. Βεβαίως γι' αυτό ισχυροποιείται. Όμως απ' την άλλη μεριά υπάρχει δυστυχώς ακόμα αυτή η λογική, ένα ψεύτικο κατά την άποψή μας δίλημα που πρέπει να το δει με την πείρα του ελληνικός λαός και η νεολαία, που λέει τέλος πάντων ας πάω σε κάποιο που δεν θα είναι το χειρότερο, στο λιγότερο κακό. Αυτή η λογική του λιγότερου κακού δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και πάντα εγκλωβίζει το ριζοσπαστισμό, την προοδευτικότητα, την ανάγκη για αντίσταση στα διάφορα κόμματα που εμφανίζονται κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στηρίζονται από ντόπιους και ξένους μεγάλους ομίλους και εγκλωβίζεται εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά νομίζουμε σήμερα μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα γιατί υπάρχει μεγάλη πείρα και βεβαίως βλέπει αυτό που προειδοποιούσε το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια γύρω από το δήθεν μικρότερο κακό που τελικά καταντά να είναι πάντα το μεγαλύτερο κακό. Σκέφτεστε ότι είναι καλό να υπάρξει μια αλλαγή της σχέσης των social media με το κόμμα, του κόμματος μάλλον με τα social media? Ναι, νομίζω ότι αξιοποιούμε τα social media όπως και όλα τα μέσα, γιατί είναι μέσα επικοινωνίας, μέσα ενημέρωσης και αυτή η αξιοποίηση έχει αρχίσει να γίνεται. Πρέπει με πιο γρήγορους ρυθμούς να προχωρήσουμε ως κόμμα στην αξιοποίηση των social media. Όμως παρόλα αυτά, όπως και για όλα τα μέσα, χρειάζεται να υπάρχει μεγάλη επαγρύπνηση, προσοχή, ιδιαίτερα απευθύνομαι στους νέους ανθρώπους όταν μιλάω για αυτά τα πράγματα, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας, πολλά θα δουν ακόμα, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και γίνονται αντικείμενο από επιτίδιους αξιοποίησης σε βάρος των συνανθρώπων μας στα social media, όπως είναι η συλλογή πληροφοριών, η διοχέτευση λαθεμένων και διαστρεβλωμένων πληροφοριών και για τα άτομα και για τις συλλογικότητες και συνολικά για την κοινωνία. Άρα χρειάζεται και εδώ με κριτικό πνεύμα, με μέτρο, να αξιοποιούνται βεβαίως, αλλά έχοντας πάντα επίγνωση για τα συμφέροντα που βρίσκονται πίσω και τι κάποιοι επιτίδιοι πώς αξιοποιούν αυτά σε βάρος της νεολαίας, του λαού. Αυτή η φωτογραφία εδώ, τι ακριβώς είναι? Αυτή εδώ, αυτή είναι από τα εγγένεια του μνημείου στη Φλόρινα, όπου εκεί ήταν μια πλατεία, ένα οικόπεδο που έχουν θαυτεί χίλιοι σκοτωμένοι του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη μάχη της Φλόρινας και τους θάψαν εκεί κάτω και εκεί μείναν ακόμη. Και αυτό το οικόπεδο το αγόρασε το κόμμα μας με μεγάλη εξόρμηση που έκανε, το διαμορφώσαμε σε χώρο μνημείο, αυτό το μνημείο είναι εκεί, έχει αναρτηθεί με όλα τα ονόματα των εκτελεσμένων και των σκοτωμένων στη μάχη αυτή της Φλόρινας και εκεί κάνουμε τα εγγένεια. Χαρίλαος Φλωράκης. Ναι. Τι έχει τραβείτε? Μεγάλος ηγέτης από τη δρακογενιά της αθάνατης εθνικής μας αντίστασης, από τη γενιά του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας,
με πάνω από 15 χρόνια εξορίες και φυλακές, ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, αναγνωρισμένος ηγέτης του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, αγαπημένος σύντροφος, τον ζήσαμε και εγώ τον έζησα. Το σπίτι του έχει γίνει μουσείο και επιμορφωτικό κέντρο. Να το επισκεφτείτε όταν βρείτε ευκαιρία, στο Χαλάνδρι είναι. Εκεί μάλιστα όλο το αρχείο του κόμματος σε ψηφιοποιημένη μορφή μπορεί να βρει ο καθένας οτιδήποτε ψάχνει από την ιστορία, από το ιστορικό αρχείο του κόμματος. Έχουμε καταφέρει πλέον, ξέρετε, εκτός από τα πρωτότυπα που έχουν σημασία βέβαια στα αρχεία τα πρωτότυπα που τα κρατάμε και τα φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού, έχουμε και την ψηφιοποίησή τους για να γίνει, να είναι εύχριστο υλικό για επιστήμονες, φοιτητές που κάνουν διδακτορικά, που μελετάνε, ιστορικούς, άλλους. Πείτε μας μερικές από τις πιο σημαντικές νίκες των δημάρχων σας, Πετρούπολης, Πάτρα, Χαϊδάρη. Ναι, είχαμε 5 δημάρχους, εκλέξαμε σε μεγάλες πόλεις της χώρας, Πάτρα, Χαϊδάρη, Πετρούπολη και Σαριανή και Ικαρία. Τον κόκκινο βράχο, την κούβα της, του Αιγαίου, όπως τη λένε. Είχαν σοβαρές κατακτήσεις. Καταρχήν μείωσαν δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους και άλλους φόρους στη φορολογία για τους πολίτες τους. Εμπόδισαν κατασχέσεις και πληστηριασμούς σε πρώτη κατοικία, σε σπίτια λαϊκών οικογενειών. Εμπόδισαν διακοπές ρεύματος, συνέδεσαν ρεύμα όπου το κόβαν ή νερό λόγω χρεών των λαϊκών οικογενειών. Έφτιαξαν παιδικούς σταθμούς και κάναν δωρεάν τα τροφεία ή μείωσαν τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς για όλο τον κόσμο. Διεκδίκησαν και κέρδισαν χώρους πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού. Για παράδειγμα το παραλιακό μέτωπο στην Πάτρα που έγινε ουσιαστικά πάρκο, που ήταν μια χαβούζα, να το πω έτσι, ένα σκουπιδότοπος κλπ. Άρα είχαν κατακτήσεις, φτιάξαν υποδομές, ανακούφισαν το λαό τους και κυρίως βρέθηκαν μπροστά στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων και των αγώνων των δημοτών τους, σταθερή αντιπολίτευση απέναντι στην κεντρική εξουσία και την κυβέρνηση και στις αντιλαϊκές τους επιλογές. Με πιο παραμύθι, ιστορία, βιβλίο θα μπορούσα να παρομοιάσω αυτή την κυβέρνηση του Τσίπρα. Κοιτάξτε, μου έρχεται στο μυαλό μια τηλεοπτική σειρά, όχι για το περιεχόμενο της, για τον τίτλο της, η Απαράδεκτη, καταρχήν. Τώρα από ελληνικές ταινίες, αν μπορούσα να σκεφτώ, θα έλεγα, επειδή είναι και πρόσφατο τώρα με τον Τραμπ, «Καλώς ήρθε το δολάριο». Έτσι, εκείνη η ατάκα η φοβερή της Καλουτά που έλεγε «καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα», για παράδειγμα, αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Ή το «Ζητείτε ψεύτης» επίσης. Από ξένη ταινία μόνο τον Τιτανικό και το ναυάγιο εκείνο το τραγικό. Τώρα για παραμύθι, μάλλον τα παραμύθια της Χαλιμάς. Είτε άντε το «Αλί Μπαμπάς και οι 40 κλέφτες». Για τα σκάνδαλα και τα υπόλοιπα που θα έρθουν και αυτά όπου να είναι. Η κυβέρνηση Τσίπρα ξεκίνησε με ένα όραμα που απέτυχε να ακολουθήσει. Είτε είχε στο μυαλό της από την αρχή τα ψέματα η κυβέρνηση του Τσίπρα όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2015, είτε είχε πιθανόν κάποιοι από αυτούς και είχαν κάποιο όραμα το οποίο δεν τους βγήκε σε συνέχεια και απέτυχε. Και στις δύο περιπτώσεις, στα σενάρια αυτά, δείχνει ή ανικανότητα στο να κάνεις μια πρόβλεψη, ανικανότητα στο να έχεις ένα σχέδιο ρεαλιστικό και να το εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, είτε δείχνει ανεντιμότητα, δείχνει προδοσία του λαού, αν το είχες μάλιστα στο μυαλό σου να πεις τα ψέματα και μετά να μην κάνεις τίποτε από αυτά. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις αυτών των σεναρίων που ακούγονται για το τι είχε στο μυαλό του ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του ή και το τι έκανε στο τέλος, είναι αρνητικά. Είναι απαράδεκτα για ένα πολιτικό κόμμα, ιδιαίτερα άμα έρχεται με τη σημαία της αριστεράς και της πρόοδου. Μέχρι το 2060, όπου είναι τα ματωμένα πλεονάσματα που θα τα πληρώνει
ο ελληνικός λαός με τον ιδρώτα και τα αίμα του. Το μόνο θετικό σενάριο που μπορώ να βρω είναι να αντιδράσουν οι λαοί, να αντιδράσει ο ελληνικός λαός, να εξεγερθεί, να ξεσηκωθεί, να αντισταθεί μαζικά, ενωτικά, με το ΚΚΕ στην πρωτοπορία και βεβαίως να ανοίξει ο δρόμος για να τελειώσουν και τα μνημόνια και τα ματωμένα πλεονάσματα και η λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά τέλος πάντων που κάνουν τη ζωή του λαού μας ανυπόφορη σήμερα. Αυτό είναι το μόνο σενάριο που θα μπορούσα να σκεφτώ ή τη μόνη πιθανότητα για να έχουμε λίγη ελπίδα, λίγη αισιοδοξία. Επανάσταση λοιπόν δηλαδή σε όλους τους τομείς. Αυτή είναι η λύση. Ποια θα ήταν η τύχη μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός ΝΑΤΟ? Θαυμάσια. Θα ήταν απελευθερωτική. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός ΝΑΤΟ, θα μπορούσαμε να έχουμε ισότιμες σχέσεις εμπορικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές με όλους τους λαούς, με όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες τις Υπήρου και της Ευρώπης και της Ανατολής και της Δύσης παντού. Και βεβαίως θα γλιτώναμε οπωσδήποτε 400 δισεκατομμύρια ευρώ που πληρώνουμε κάθε χρόνο, πληρώνει όχι το κράτος, πληρώνει ο ελληνικός λαός από την τσέπη του για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, επειδή είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, και βεβαίως θα γλιτώναμε μια σειρά αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττουν τα λαϊκά εισοδήματα, τις εργατικές λαϊκές οικογένειες που στέλνουν την νεολαία μας στο εξωτερικό για να βρει μια δουλειά ή για να αξιοποιήσει την επιστήμη της, τα πτυχία που πήρε εδώ στη χώρα μας και πάει λέγοντας. Αυτό και θα ήταν πραγματικά το σπάσιμο αυτών των αλυσίδων και των δεσμών που λέγονται Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, θα ήταν πραγματικά λύτρωση για τον ελληνικό λαό συνολικά. Τι χάσαμε από τη Συμφωνία των Πρεσπών? Για να δούμε τι χάσαμε ως χώρα και ως λαός από τη Συμφωνία των Πρεσπών, πρέπει να δούμε καταρχήν ποιοι κέρδισαν και τι κέρδισαν. Για παράδειγμα, θα έλεγα με σιγουριά ότι κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο ακροδεξιός Τραμπ με τη συμφωνία αυτή, κέρδισε το ΝΑΤΟ, κέρδισαν επίσης η Γερμανία, η Μέρκελ, η κυρία Μέρκελ που πίεζε και αυτή από τη μεριά της για να γίνει αυτή η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, κέρδισαν κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, κάποιοι μονοπωλιακοί όμιλοι και της χώρας μας, οι οποίοι βλέπουμε να πηγαίνουν τις επενδύσεις τους, τα εργοστάσια τους στη γειτονική χώρα, όπως και σε όλα τα Βαλκάνια. Πριν τα πήγαν στη Βουλγαρία, τώρα θα πηγαίνουν και στην Βόρεια Μακεδονία ή σε άλλες χώρες, γιατί ακριβώς εκεί τα μεροκάματα είναι κάτω από 300 ευρώ, η μισθή μάλλον, ή τα μεροκάματα, για να μην μπερδευόμαστε. Η μισθή είναι κάτω από 300 ευρώ και βεβαίως θα πάνε εκεί. Και αυτοί έχουν να κερδίσουν γιατί θα βγάζουν μεγαλύτερα κέρδη για τις δικές τους επιχειρήσεις, για τις δικές τους τσέπες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτά, από τις οικονομικές αυτές σχέσεις ή από τα ζητήματα που αφορούν τα επικίνδυνα ευρωατλαντικά σχέδια στην περιοχή. Ήδη τώρα, με τη συμφωνία αυτή για το ότι θα έχουμε αναλάβει από το ΝΑΤΟ την επιτήρηση του εναέριου χώρου στρατιωτικά της γειτονικής αυτής χώρας, κάθε μήνα ξοδεύονται πολλά εκατομμύρια ευρώ που πάλι αυτά κόβονται από την υγεία του ελληνικού λαού, από την παιδεία, από μια σειρά κοινωνικές παροχές και από τους μισθούς που έπρεπε να δίνονται μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και ματώματος του ελληνικού λαού λόγω αυτών των αντιλαϊκών μέτρων των μνημονίων. Άρα λοιπόν το ποιος κερδίζει και το ποιος χάνει οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά είναι φανερό. Χώρια, για να μην πω όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που υπάρχουν μέσα στη συμφωνία, όπως είναι τα αλυτρωτικά συνθήματα, οι αλυτρωτικές θέσεις περί δήθεν μακεδονικής εθνότητας, μακεδονικού έθνους, Μακεδόνα πολίτη, μακεδονικής γλώσσας, που απλά δημιουργούν τα προβλήματα για να μένουν ανοιχτά και βεβαίως όταν οι μεγάλοι, οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, το ΝΑΤΟ θα θελήσουν να βάλουν σε κίνδυνο τους λαούς για να φαγωθούν μεταξύ τους, τη γνωστή λογική διέρη και βασίλευε, θα αναδειχθούν και θα γίνουν πρωτεύοντα. Ήδη ένας μήνας δεν πέρασε από τη συμφωνία και ήδη αυτά έχουν αναδειχθεί και έχουν αποτελέσει στοιχείο έξαρσης και εθνικισμών και αλυτρωτισμών και μέσα στη δική μας χώρα και στη γειτονική χώρα. Υπάρχουν κυβερνήσεις κρατών με τις οποίες θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να συμμαχήσουμε?
άμα ψάχνουμε για κυβερνήσεις που θα μπορούσαμε να συμμαχήσουμε είτε στην Ευρώπη είτε στον υπόλοιπο κόσμο σήμερα, με αυτούς τους σχετισμούς είναι σαν να λέμε ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συμμαχήσουμε πρώτα απ' όλα με τους λαούς. Θα πρέπει οι λαοί να ενωθούν, ο λαός σε κάθε χώρα ξεχωριστά, να πετάξει την άρχουσα τάξη, αυτή που τον καταπιέζει, που τον εκμεταλλεύεται σε κάθε χώρα και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και βεβαίως με τους λαούς και με τέτοιες κυβερνήσεις που θα είναι φιλολαϊκές κυβερνήσεις, που θα υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού και των κοινωνιών τους, θα μπορούσαμε να κάνουμε ισότιμες σχέσεις, να έχουμε αμοιβαίες σχέσεις, να έχουμε θαυμάσιες σχέσεις και όλα να πηγαίνουν ρολόι. Αυτό είναι και το όραμα και η πρόταση κυρίως, το σχέδιό μας και για την οικονομία και για την κοινωνία και συνολικά για τη διεθνή κατάσταση και τις εξωτερικές σχέσεις της πατρίδας μας. Τι νομίζετε ότι μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη? Ανάχωμα εκτός από την ισχυροποίηση των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων, που είναι ένας βασικός όρος, όπως στην Ελλάδα, στη χώρα μας είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ, είναι η πάλι η συμμαχία, η κοινωνική συμμαχία ενάντια στα μονοπόλια, ενάντια στον καπιταλισμό, ενάντια στο φασισμό, ενάντια στους πολέμους, ενάντια στην ανεργία, όλα αυτά δηλαδή που δημιουργούν τα ακροδεξιά και τα φασιστικά φαινόμενα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και βεβαίως το βασικό αντιπάλεμα αυτού του φασιστικού ρεύματος, του ακροδεξιού ρεύματος, όπου και αν εμφανίζεται σε Ελλάδα ή σε όλη την Ευρώπη, να απομονώνεται από τον ίδιο το λαό, από τα σωματεία, τις μαζικές του οργανώσεις, τους συλλόγους, τις φοιτητικές νεολαίες, τους φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους, τα μαθητικά συμβούλια, και βεβαίως να απομονώνεται κυρίως μέσα στους τόπους δουλειάς, όπου γίνονται τα τσιράκια της μεγαλοεργοδοσίας για να πέφτουν συνεχώς τα μεροκάματα και για να φτιάχνουν δουλεμπορικά γραφεία και να πηγαίνουν να νοικιάζουν εργαζόμενους. Αυτό το ρόλο παίζουν οι φασίστες, οι ακροδεξιοί, οι χρυσαυγίτες στην Ελλάδα, σε μια σειρά βιομηχανικές περιοχές της πατρίδας μας ή σε μια σειρά άλλες αγροτικές επίσης περιοχές που δραστηριοποιούνται επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα. Άρα η απομόνωση όλων αυτών μαζί με το να τελειώσει η δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία καθυστερεί απαράδεκτα. Γιατί καθυστερεί? Καθυστερεί η δίκη της Χρυσής Αυγής με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα μιλάμε για μια κυβέρνηση, ξαναλέω, της αριστεράς, η οποία 4 χρόνια τώρα, γιατί 4 χρόνια είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν άρχισε η δίκη της Χρυσής Αυγής, ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός της χώρας, έχει αμελήσει στο να επιλύσει ζητήματα των δικαστών, το πώς διεξάγεται αυτή η δίκη, με αποτέλεσμα να έχει καθυστερήσει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέμε σε όλους τους τόνους, ότι κρατάει αυτή η δίκη, ήδη έχει κρατήσει 3 χρόνια περισσότερα από ό,τι κράτησε η δίκη της Νιρεμβέργης, που ήταν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που ήταν με δικογραφίες όχι 100.000 που είναι τούτη εδώ, αλλά εκατομμύρια σελίδες δικογραφία, με μάρτυρες, με αυτό από όλες τις χώρες κλπ, με κατηγορούμενους και με κατηγόρους κλπ. Άρα λοιπόν, το να μην λυθεί το πρόβλημα της αίθουσας για 3 ολόκληρα χρόνια, μόλις φέτος, πέρσι, άρχισε να επιλύεται και να πηγαινοέρχεται το δικαστήριο από τον Κορυδαλό στο εφετείο και πάει λέγοντας. Το να μην επιλύονται και να μην απαλλάσσονται οι δικαστές και όσοι, ασχολούνται με τη δίκη της Χρυσής Αυγής από άλλα καθήκοντα, αλλά να έχουν και άλλες υποθέσεις ταυτόχρονα και παράλληλα, που σημαίνει καθυστέρηση στο έργο τους και να απαλλαγούν. Το να λείπουν πάρα πολλοί διοικητικοί υπάλληλοι των δικαστηρίων, που αν θέλετε είναι και μόνιμο πρόβλημα αυτό της δικαιοσύνης, και οι εισαγγελίες, οι δικαστές, οι σύλλογοί τους, οι δικηγόροι το διεκδικούν και το ζητούν, το απαιτούν ότι πρέπει να λυθεί, διότι δεν γίνονται προσλήψεις. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ευθύνη κρατική, είναι ευθύνη των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, είναι κυρίως για τα 4 χρόνια ευθύνη του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι απαράδεκτο εντελώς αυτό το πράγμα. Είπατε ότι μοιάζει με μουσείο αυτή η αίθουσα εδώ, το γραφείο. Να εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα εδώ, αυτή σχεδόν όλη η πλευρά που φαίνεται είναι από δώρα
που μας έχουν φέρει διάφοροι ηγέτες από κομμουνιστικά, εργατικά κόμματα, από προοδευτικά κόμματα από όλο τον κόσμο, που έρχονται και κάνουμε διμερείς συναντήσεις εδώ στον Περισσό ή πολυμερείς συναντήσεις. Επίσης, είναι διάφορα δώρα που μας δίνουν μαζικοί φορείς, δήμαρχοι, άλλοι που έρχονται και τους συναντάμε. Για παράδειγμα, ας πούμε εδώ, αυτή η βροχή, βροχή λέγεται αυτό, αυτό είναι, το χρησιμοποιούν στη Λατινική Αμερική ως μουσικό όργανο. Το έχουν φτιάξει τα παιδιά του ΚΕΘΕΑ. Είχα πάει επίσκεψη εκεί για τις κοινότητες, για τα ναρκωτικά, για συμπαράσταση και μου χάρισαν αυτό το δώρο και βεβαίως βρήκε τη θέση του εδώ. Ή άλλα, εδώ είναι, για παράδειγμα, η σένδειξη τιμής ευγνωμοσύνης στο Γενικό Γραμματέα από το Δήμαρχο και της κατεχόμενης Μόρφου, της Κύπρου. Και επίσης, εδώ είναι διάφορα μετάλλια, έπαινοι, που δίνουν διάφοροι ηγέτες, όπως εδώ είναι ο Μαχμούτ Αμπάς, ο πρόεδρος του Παλαιστινιακού κράτους, που έδωσε στο κόμμα μας αυτό εδώ το μετάλλιο, ή η πρεσβεία της Παλαιστίνης εδώ. Εδώ από το Βιετνάμ, σε συνάντηση που είχαμε με τον ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ, που είναι εδώ στη φωτογραφία. Ή επίσης εδώ τον έπαινο για τη φιλία των λαών, που το υπογράφει ο Ραούλ Κάστρο από την Κούβα στην Αλέκα Παπαρίγα. Αυτό εδώ το βλέπεις τι ωραίο που είναι. Ξέρεις ότι είναι όλο το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή αρχίζει ένα φάντασμα πλανιέται στην Ευρώπη. Το φάντασμα του κομμουνισμού, όλες οι δυνάμεις γερασμένες της Ευρώπης ενώθηκαν, το διαβάζει. Είναι όλο το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, των Μάρξ και Έγγελς, σε κάδρο. Είναι όλο, το διαβάζεις αυτό. Μέχρι που τελειώνει η φράση «Προλετάρι όλων των χωρών νοθείτε», τελειώνει. Πάμε. Δεν χωράμε όλοι, τέσσερις θα μπούμε. Έλα πιο πίσω, μη σε πιάνει η γη. Σωστό. Τι ώρα έρχεστε στο γραφείο? Επτά. 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 Και φεύγετε? Ανάλογα. Αν μπορέσω το μεσημέρι να φύγω καμιά ώρα, γιατί μένω και κοντά εδώ. Λοιπόν, εδώ σε Περισσό από πάνω μένω. Και γυρνάω οπωσδήποτε, 4:30-5 μετά ξανά. Από εδώ ανοίγει και είναι η είσοδος από τη λεωφόρο Ηρακλείου, αλλά αυτό γίνεται όταν λειτουργεί η αίθουσα, όταν έχουμε εκδηλώσεις, ομιλίες κλπ. Εδώ είναι διάφορα υλικά από το αρχείο μας. Καλά, του πατέρα μου είναι αυτό. Μέθοδος πένας, διακιθάρα, Αποστόλου Κουτσούμπα, 14/4/52. Από τη Γιάρο. Ήταν το 1961-62, κάπου εκεί. Ήταν εκλογές βουλευτικές. Επί Καραμαλή τότε με την ΕΡΕ και υπήρχε γενικά τρομοκρατία απέναντι στους αριστερούς και λοιπά. Ο πατέρας μου είχε βγει από την εξορία και τη φυλακή και ήταν Σάββατο βράδυ και λέει, τον ρωτάει η μητέρα μου, λέει, τι λες να μαγειρέψω αύριο? Λέει, κρέας έχουμε, ναι, να το κάνω ροζμπιφ, λέει, μακαρόνια, αλλά δεν έχω μακαρόνια. Θα πεταχτώ, λέει, στον μπακάλικο να πάρω. Πάει στον μπακάλικο. Και τον ξαναείδαμε μετά τη Δευτέρα. Τον πιάσαν γιατί πιάσαν πολιτική συζήτηση με τον Μπακάλι και λέγανε, ας πούμε, τι θα ψηφίσει και τέτοια. Ήταν ο χωροφύλακας εκεί μαζί με τους άλλους, κάνεις προπαγάνδα υπέρ των αριστερών. Η μητέρα μου βέβαια έλεγε μετά, ετοίμαζε την κουβέρτα για να πάει εκεί και κάτι να τσιμπήσει και έλεγε, τι το ήθελα αυτό το ροζμπιφ. Φυλακισμένοι, ασχολούνται με μαθήματα μουσικής, με άλλα μαθήματα, φτιάχναν κάρτες που τις στέλνανε εδώ από τον Αιστράτη για την 1η Μαΐου, για την Πρωτομαγιά. Ή μουσικά απογεύματα που φτιάχναν όταν μετά χαλάρωσε κάπως η κατάσταση. Να, εδώ τετράδιο μουσικής, Γιάρος 1952. Ή εδώ το φως που καίει, Βάρναλ, οι εκδόσεις, ζωγραφική. Αυτά είναι όλα πολύτιμα πράγματα από το αρχείο του κόμματος. Και εδώ βέβαια, κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι το βιολί των φυλακών Αβέροφ. Με αυτό πηγαίναν για εκτέλεση όταν παίρναν τις κρατούμενες,
παίζαν με αυτό το βιολί τους κρατούμενους και τραγουδούσαν. Ναι. Κατασκευάστηκε από κρατούμενους και συνόδευε το χορό των μελοθανάτων. Στην αίθουσα συνεδρίων του ΚΚΕ. Είναι η αίθουσα που γίνονται τα συνέδρια του κόμματος, οι συνδιασκέψεις, οι συσκέψεις, αλλά και οι εκδηλώσεις και πολιτιστικές πολλές εκδηλώσεις. Από ταινίες και θεατρικά έργα μέχρι μουσικά συγκροτήματα. Αν κυβερνήσει ο Τσίπρας. Ξανά, αν κυβερνήσει ο Τσίπρας. Θα συνεχίσει αυτό τον αντιλαϊκό κατήφορο του ευρωατλαντισμού, των αντιλαϊκών μέτρων, τη συμμόρφωση με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμόρφωση με τα συμφέροντα των μεγάλων, να δίνει των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Εννοώ, θα συνεχίσει με απλά λόγια τη βρώμικη δουλειά που έχει αναλάβει για λογαριασμό των εχθρών του λαού μας, των εχθρών του ελληνικού λαού και σε τελευταία ανάλυση των εχθρών της Ελλάδας. Και φυσικά, αντίστοιχα και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, γιατί εδώ παίζει το δίπολο, Τσίπρας-Μητσοτάκης, ή το Μητσοτάκης ή το Τσίπρας, και ο Μητσοτάκης θα συνεχίσει τη δουλειά τη βρώμικη εκεί που την άφησε η Νέα Δημοκρατία ή εδώ που θα την έχει αφήσει ο Τσίπρας και θα συνεχίσει την ίδια ρότα. Μάλιστα, αναρωτιέμαι, γιατί αφού στο μέλλον πρόκειται να συγκυβερνήσουν, διότι έχουν ίδιες στρατηγικές, ίδια προγράμματα επί της ουσίας, οι επιμέρους διαφορές τους, αλλάζουν, βελτιώνονται και βεβαίως τα βρίσκουν στο τέλος, γιατί δεν κυβερνάνε από τώρα, για να ξέρει και ο ελληνικός λαός τι έχει να κάνει. Όταν τους το λέμε αυτό, μας λένε «Μα τι λέτε, εμείς δεν πρόκειται ποτέ με τη δεξιά αλίμονο». Τα ίδια θα τους θυμίσουμε, έλεγε και το Πασόκ πριν. Και το Πασόκ, όταν του λέγαμε ότι θα κυβερνήσεις με τη Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή, μας έλεγε «Πού αποκλείεται το Πασόκ, είναι πρόοδος, θέλουμε σοσιαλισμό, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο». Και βεβαίως επαληθεύτηκε πάλι μόνο το ΚΚΕ. Γιατί συγκυβέρνησαν για πολλά χρόνια, έφεραν μαζί τα μνημόνια, συγκυβερνούν και ακόμα συνεχίζουν και συνεργάζονται. Λοιπόν, εδώ είναι επίσης διάφορα υλικά από την παρανομία, είναι κρυπτογραφημένα μηνύματα και η αποκρυπτογράφησή τους, ταυτότητες της παρανομίας που βγαίναν ή διαβατήρια για να έρχονται παράνομα στην Ελλάδα όταν ήταν παράνομο το ΚΚΕ. Εδώ είναι παπούτσια που είχαν κρύπτη, βλέπετε τα σημειώματα από κάτω. Είναι το... Μάλιστα αυτά είναι τα παπούτσια του Δρόσου, του πατέρα της Αλέκας Παπαρίγα. Μεταφέραν τα σημειώματα τα παράνομα. Εδώ είναι που επίσης αντικείμενα από τα παράνομα τυπογραφία, όπου έβγαινε ο οδηγητής. Εδώ είναι από την περίοδο του εμφυλίου του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, 1946-49. Αυτά βρεθήκαν εκεί πάνω στο Γράμμο, στο Βίτσι. Εδώ είναι το δίκοχο ενός αγωνιστή, Πολυβόλο εδώ. Ήταν του Τζοπανάκη, ενός από τους τελευταίους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού στην Κρήτη. Εδώ επίσης είναι διάφορα από υλικά της παρανομίας ή πιο μετά αφίσες της ΚΝΕ από εκδηλώσεις. Εδώ επίσης ήταν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αλήθειας, η γραφομηχανή όπου γραφόντουσαν τα δελτία ειδήσεων, οι δημοσιογράφοι εκεί, που εξέπεμπε παράνομα στην Ελλάδα. Η Μακρόνησος, και εδώ είναι διάφορες εκδόσεις από τις πιο πρόσφατες, οι τελευταίες της προηγούμενης δεκαετίας, μέχρι τις δεκαετίες του 80, του 70, του 60 και πιο πριν, μέχρι την Αντίσταση. Και από την ίδρυση του κόμματος στην αρχή μπορεί να βρει κανείς εδώ.
είχατε την ευκαιρία να βρεθείτε αυτή τη στιγμή με τον Λένι και να του ζητήσετε τη συμβουλή του για κάποιο θέμα, τι θα συζητούσατε? Τώρα, να βρεθώ αυτή τη στιγμή με τον Λένι και να του ζητούσα τη συμβουλή του, μου φαίνεται πάρα πολύ μεταφυσικό και ακατόρθωτο. Άλλωστε, ξέρετε, οι προσωπικότητες στην ιστορία είναι γεννήματα και των ιστορικών συνθήκων και της περίοδου που ζουν. Βεβαίως, η θεωρία του Λένιν είναι οδηγός και σήμερα. Βασικές αρχές, αλλά και η στρατηγική την οποία επεξεργάστηκε κάνοντας την Νικηφόρα Επανάσταση στη Ρωσία, είναι χρήσιμα εργαλεία και σήμερα και τα μελετάμε. Όμως, αν γινόταν, θα τον ρωτούσα να μου έδινε μερικά στοιχεία περισσότερα για ένα ζήτημα που ερευνούμε αυτή την περίοδο στο κόμμα, είναι συνεδριακή μας απόφαση, για την ιστορία της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Δηλαδή πώς ιδρύθηκε ιδιαίτερα η Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνής το 1919, τι διαπάλη γινόταν ανάμεσα στα διάφορα κόμματα, τι τάσεις υπήρχαν, πώς κατέληξε σε αυτές τις στρατηγικές επιλογές και τα προγράμματα. Γιατί τα μελετάμε τα ζητήματα και δεν έχουμε εμείς αρχαιακό υλικό, ούτε μπορούμε να βρούμε από το εξωτερικό αρκετό υλικό για τις συζητήσεις εκείνης της περίοδου. Όπως επίσης θα του ζητούσα να μου πει και άποψη, αφού μελετούσε φυσικά τις σημερινές συνθήκες, για το τι λέει για τις επεξεργασίες του ΚΚΕ σχετικά με τις αιτίες της ανατροπής της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, γιατί έπεσε δηλαδή αυτό το πρώτο πείραμα, η πρώτη προσπάθεια οικοδόμησης του σοσιαλισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και πώς βλέπει τις δικές μας εκτιμήσεις, γιατί εμείς έχουμε βγάλει συμπεράσματα, έχουμε δει λάθη, αδυναμίες, ελλείψεις, τροτά που είχε όλη αυτή η διαδικασία και η πορεία, έτσι ώστε να είναι χρήσιμα εργαλεία για το πώς φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας από εδώ και πέρα. Βεβαίως. Θα ήθελα τη γνώμη του, αλλά βεβαίως ξέρετε ότι θα χρειαζόταν ο άνθρωπος πάρα πολύ καιρό να εγκληματιστεί στις σημερινές συνθήκες και στην εποχή και να μελετούσε και όλη την ιστορική πείρα που μεσολάβησε από τότε που έφυγε εκείνος από τη ζωή. Τι θα το σόκαρε περισσότερο? Νομίζω να τον σόκαρε, δεν νομίζω. Δεν ήταν από τους ανθρώπους που σοκαριζόταν ο Λένιν από ό,τι διαβάζουμε και από τα γραφτά του. Απλά και μόνο θα είχε πολύ οξία ματιά και κρίση. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλο μυαλό όπως λένε οι νέοι. Και βεβαίως θα μπορούσε να δει με οξυδέρκεια πάρα πολλά πράγματα και να αναλύσει καταστάσεις για το τι λάθη οδήγησαν και στη διαστρέβλωση αρχών του σοσιαλισμού-κομμουνισμού και στις αιτίες των ανατροπών που τις βιώνει αρνητικά σήμερα ολόκληρη η ανθρωπότητα.